Κύριε Σκουλέτη, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Ο κ. Κεδίγουλου σας κατηγόρησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανεχθεί την παραμικρή κριτική. Να σας πω, κύριε Ψηλό, νομίζω ότι η χθεσινή συνέντευξη ήταν πραγματικά, τουλάχιστον ως προς την εισαγωγή της, που αναφέρθηκε και στα θέματα της συγκυρίας και αναφέρομαι στις τελευταίες δολοφονίες, ήταν πράγματι ένα μνημείο ενός διχαστικού λόγου, ο οποίος στέλνει ένα λάθος σήμα στην κοινωνία. Θα περίμενε κανείς από τον Πρωθυπουργό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και όχι να υιοθετήσει για άλλη μια φορά και να παρουσιάσει την ανυπόστατη θεωρία των δύο άκρων, η οποία τελικά τι άλλο κάνει από το να υπονομεύει τον τρόπο της δημοκρατικής αντιπαράθεσης που πρέπει να υπάρχει σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά είδαμε μάλιστα να υποτιμιέται και ανάγκη απάντηση σε αυτό καθεαυτό στο νεοναζιστικό φασιστικό φαινόμενο και να υπάρχουν κάποιες γενικόλογες αναφορές, οι οποίες όμως κατ' ουσίαν στόχευαν στους κοινωνικούς αγώνες και του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι επαξίως ο Πρωθυπουργός διεκδικεί τον τίτλο ενός ακροδεξιού πολιτικού που ο λόγος του παραπέμπει σε άλλες εποχές και δεκαετίες. Κύριε Σκουλέτη, πριν από λίγες μέρες στη Βουλή... Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα πράγματα, έτσι, που νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε ασχολίαστα. Απλώς για το θέμα αυτό, πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, είχατε μια κοινή, θα έλεγα, ψήφιση του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και πολλοί τότε ήλπισαν ότι τουλάχιστον στο θέμα αυτό, το θέμα του νεοναζισμού, θα υπήρχε μια συνένεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Βλέπουμε όμως η αντιπαράθεση να συνεχίζεται. Πού το αποδίδεται? Ακριβώς το αποδίδω σε αυτή την αιμονή του Πρωθυπουργού για να μπορέσει ο ίδιος να φύγει και να αποδράσει από τα διέξοδα που έχει δημιουργήσει η πολιτική του, να προσπαθεί να φέρει σε ένα πρώτο επίπεδο στην πολιτική συζήτηση τα ζητήματα της βίας με ένα τέτοιο τρόπο που να ενοχοποιούν τους κοινωνικούς αγώνες. Αλήθεια, πέστε μου, τι σήμα δίνει ο Πρωθυπουργός όταν ψευδώς ισχυρίζεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καταδικάσει την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν? Ειλικρινά, ήταν μια εικόνα, μια παρουσία που θύμιζε εκπρόσωπο της ακροδεξιάς σε τηλεοπτικό επαρχιακό σταθμό. Δεν ήταν εικόνα Πρωθυπουργού αυτή. Και όλα τα υπόλοιπα όσα είπε ήταν ασύστολα ψεύδι, ανυπόστατες κατηγορίες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, επαναλαμβάνω ότι δείχνουν ότι δεν έχει καταλάβει την κρισιμότητα των στιγμών. Χρησιμοποιείται πολύ σκληρή γλώσσα και πραγματικά αυτό θα έλεγα ότι ξενίζει κάπως. Να σας πω, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να είχε ένα απολογητικό ύφος για τους συμβούλους του, αλλά από την άλλη σας λέω ότι κινήθηκε τελικά κατ' ουσίαν στο ίδιο μοτίβο των επιθέσεων απέναντι στην αριστερά και την αξιωματική αντιπολίτευση. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Σκουλέτη. Νομίζω ναι. Σας κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει μάχη για να μην βγούμε από την κρίση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σκοτώνει την οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για τα θέματα της οικονομίας, για το ποιος σκοτώνει την οικονομία, είναι ο Πρωθυπουργός. Διότι επί των ημερών του η ύφεση συνεχίζεται, βαθαίνει, η ανεργία μας έχει καταστήσει πρωταθλητές στην Ευρώπη, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, και όσες μπορούν να σταθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ουσιαστικά με την στάση πληρωμών που έχει επιβάλει το ελληνικό δημόσιο σε σχέση με την επιστροφή ΦΠΑ για παράδειγμα, ουσιαστικά και αυτές τις θέτει εκτός παραγωγής, και την ίδια στιγμή δεκάδες νέοι Έλληνες επιστήμονες
κοιτάνε πώς θα αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη για το εξωτερικό. Ειλικρινά, θέλει πολύ μεγάλο θράσος ή μηδενική σχέση με την πραγματικότητα, την κοινωνική και την οικονομική, για να ισχυρίζεται κανείς όσα είπε ο κύριος Σαμαράς για την οικονομία. Εσείς και κύριε Σκουρλέτη και ο ΣΥΡΙΖΑ είπατε στη χθεσινή σας ανακοίνωση ότι πρέπει να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα που αρχίζει σήμερα. Μια σκληρή από ό,τι φαίνεται διαπραγμάτευση. Ποιες είναι κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι κόκκινες γραμμές που η κυβέρνηση δεν πρέπει να υπερβεί? Δεν νομίζω ότι ούτε στο παρελθόν ούτε και τώρα έχει υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Νομίζω ότι προκύπτει από όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Όταν, για παράδειγμα, από τα χείλη του ακούσαμε πως η Δανειακή Σύμβαση τηρείται απαρέκκλητα, τι άλλο σημαίνει? Όταν κατ' επανάληψη ακούμε ότι η Ελλάδα έκανε αυτά που όφιλε να κάνει, ενώ θα έπρεπε να πούμε ότι η Ελλάδα έκανε ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Ό,τι δεν έπρεπε να κάνει εις βάρος του λαού της, εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της οικονομίας. Φαίνεται ότι δεν έχει βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Άρα τι διαπραγμάτευση είναι αυτή η οποία δεν αμφισβητεί τη λογική του μνημονίου, η οποία δεν τραβάει μια πράγματι κόκκινη γραμμή και να πει ως εδώ και μη παρέκει? Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει πως η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους είναι σε βάρος της Ελλάδος, διότι δεν δίνει καλό σήμα στις αγορές. Μα τη στιγμή που όλοι ομολογούν ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και εκτινάχθηκε με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική των τελευταίων ετών, είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι μας κάνει κακό αυτή η επισήμανση, δηλαδή η αποτυχία, η επισήμανση της αποτυχίας του μνημονίου? Για όνομα του Θεού, πώς μπορείς τελικά, αν είσαι τόσο δεδομένος, τόσο υποτακτικός απέναντι στις κυρίαρχες δυνάμεις, να θέσεις το θέμα μιας διαπραγμάτευσης, το θέμα της αλλαγής των ασκούμενων πολιτικών? Κύριε Σκουρλέτη, και μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας χθες, μιλώντας στο Όστιν, στο Πανεπιστήμιο του Όστιν, είπε ότι μια έξοδος από την Ευρωζώνη θα ήταν καταστροφή. Παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι το ευρώ, το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Μήπως έχει δίκιο ο κύριος Κερίκογλου που λέει ότι αλλάζετε θέσεις για το ευρώ σαν τα πουκάμισα? Όλες οι επισημάνσεις μας, οι αναλύσεις μας για τον χαρακτήρα της κρίσης που αντιμετωπίζουμε ως χώρα αλλά και ως ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολο έχουν ακριβώς το στοιχείο της δικιάς μας, αν θέλετε, προσέγγισης, η οποία είναι μια προσέγγιση η οποία δεν κοιτάζει με έναν εθνοκεντρικό χαρακτήρα τα πράγματα. Εμείς ουδέποτε εισηγηθήκαμε μια πολιτική εξόδου η οποία να έχει το στοιχείο της αναδίπλωσης. Όλες οι προτάσεις μας ήταν με την εκτίμηση ότι το πεδίο πάλης είναι η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη. Το πεδίο πάλης για τους λαούς, για τους εργαζόμενους, διότι αυτό θεωρούμε ότι ιστορικά είναι αυτό που ταιριάζει, που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά είναι και το αποτέλεσμα της οικονομικής πραγματικότητας που έχει διαμορφώσει ο νεοφιλελεύθερος παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός. Άρα δεν καταλαβαίνω τις εκπλήξεις ή τις επισημάνσεις του τύπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει στροφές. Αυτά είναι σκόπιμα τα οποία ακουστήκανε και τον προηγούμενο Μάιο και Ιούνιο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θεωρώ πια ότι δεν πίνουν κανέναν. Τελικά, το μόνο κανείς που μπορεί να βγάλει από την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού είναι ότι ο ίδιος βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Όποιον δρόμο και να διαλέξει είναι αδιέξοδο για αυτόν. Είτε είναι ο δρόμος το να πάρθουν νέα μέτρα, είτε τα ονομάσει διαρθρωτικά, συγκεκριμένα ή οριζόντια, είτε είναι ο δρόμος της προσφυγής στην λαϊκή κάλπη, στην λαϊκή ετιμιγορία, η οποία τελικά θα ισοδυναμεί και μια παράδοση της εξουσίας. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι είδαμε μια χωρίς προηγούμενο στάση αλληλεγγύης και κάλυψης με τον κύριο Βενιζέλο. Φαίνεται προφανώς ότι πρόκειται για την αλληλεγγύη των κατεργαραίων. Κάτι ξέρουν και κάτι κρύβει ο ένας για τον άλλον. Κύριε Σκουλέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.